Η τα πάθη του Οδυσσέα. Τον ξανασυναντάμε. Νομίζω. Τον ξανασυναντάμε τον κύριο Τσολογιάννη. Έχει γίνει είναι... ο ήρωας των συνταξιούχων, ναι, νομίζω, σε ένα βαθμό. Ναι. Από τη μέρα που τον ανταμώσαμε εδώ στο απευθείας, συζητήθηκε πάρα πολύ η προσωπική του υπόθεση, περιπέτεια, αλλά και επιμονή να διεκδικήσει έτσι αυτά τα οποία ο ίδιος πίστεψε από την πρώτη στιγμή ότι δικαιούται. Ότι του τα πήρανε δηλαδή. Ότι του τα πήρανε αδίκως. Κύριε Τσολογιάννη, καλημέρα, καλημέρα, Λία Χριστάρα. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λίγο πριν δώσω μόνο το λόγο στον κύριο Τσολογιάννη, να σας πω γιατί λέτε για την επιμονή. Μετά από 10 αναβολές, από την αρχή δηλαδή που είχαν την πρωτόδικη την απόφαση, μέχρι και σήμερα που επιτέλους φτάσαμε στην τελεσίδικη, όπως φαίνεται, επιμένει ο κύριος Τσολογιάννη. Σήμερα περιμένουμε να εκδικαστεί η απόφαση του ΕΦΚΑ. 11.000 ευρώ και περισσότερα, νομίζω, κύριε Τσολογιάννη, έχετε δικαιωθεί από το πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης και σήμερα έχουμε την εκδίκαση της έφεσης. Καλημέρα σας. Βεβαίως, βεβαίως. Ο κύριος Οπασής με ονόμασε κολοκοτρώνη του ασφαλιστικού μας συστήματος. Το λέω γιατί είπατε προηγουμένως με εγκομιάσατε γι' αυτό. Αλλά πριν από την υπόθεσή μου, θέλω να πω δύο κουβέντες που μας καίνουν τα εσωθικά. Ναι. Να υψώσω μια φωνή μέχρι τα άστρα και να διαμαρτυρηθώ με όλη τη δύναμη των πνευμών μου για το μανοσιούργημα που έκανε η κυβέρνηση του Τσίπρα, ναι, και ταύτισε τους Σλάβους, τους Γευτοσκοπιανούς, μας ταύτισε με εμάς τους Μακεδόνες. Αυτό είναι απαράδεκτο και όσοι αποδέχονται αυτή την προοδοτική συμφωνία. Κύριε Τσολογιάννη, καταπονιάσω όλους χίλια μέτρα κάτω από την γη. Κύριε Τσολογιάννη, έχετε το βήμα. Ορίστε. Για άλλο θέμα, μπορείτε σαφώς να εκφράσετε την άποψή σας τώρα αν είστε αντίθετος με τη συμφωνία των Πρεσπών και επ' ευκαιρία θέλετε να το εκφράσετε. Μας καίει πάνω από τα προσωπικά μας. Πάνω από τα προσωπικά μας. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα για εμάς τους Μακεδόνες. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Λοιπόν, 10 αναβολές η υπόθεσή μου είχε ως τώρα. Άρχισε το 12, φτάσαμε το 19. Λοιπόν, και σήμερα επιτέλους θα δικαστεί η υπόθεση, δεν μπορούν να πάρουν άλλη αναβολή. Εμείς δεν ζητήσαμε πότε αναβολή. Όλες οι αναβολές είναι από το ΙΚΑ και από το ΕΤΕΕΠ, το οποίο ταλαιπωρεί αφάνταστο τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους. Σήμερα θα δικαστεί η κυρία Χτσόγλου, ο κύριος Κατρούγκαλος και ο κύριος Πετρόπουλος, αλλά και ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος ψήφισε αυτούς τους νόμους. Τα δύο μνημόνια ψήφισαν αυτούς τους νόμους που μας κατέβασαν τις συντάξεις. Και ο κύριος Βρούτσης έβγαινε και έλεγε πολλά παίρνουν οι συνταξιούχοι. Ο κύριος Βρούτσης πόσα παίρνει, μπορεί να βγει να μας πει. Να πω κάτι που ο κόσμος δεν το σκέφτεται. Οι δανειστές ζήτησαν ποτέ καμιά μείωση των μισθών των βουλευτών μας? Πέστε μου. Άκουσε κανένας Έλληνας ποτέ αυτή την ευθύ? Οι δανειστές μόνο τις δικές μας τσέπες αδειάζουν. Των βουλευτών τίποτα δεκάρα. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε δικαστές στη Θεσσαλονίκη και πιστεύουμε ότι θα κερδίσουν την υπόθεση. Η υπόθεση είναι πολύ δυνατή, πολύ γερά δεμένη, που είναι δύσκολο να απορριφθεί. Αυτό έχω να πω. Είστε αισιόδοξος. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Κύριε Τσολογιάννη, μιλάμε για 11.000 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που σας οφείλουν? Τόσο περίπου είναι, 11.500, και είναι και το 6% το οποίο παρακαταργήσουν οι σημερινοί κυβερνώντες. Τα είδατε αυτές τις μέρες. Πάνω το κάνουν 3% το φόρο που πληρώνουν. Αφορά περικοπές, δώρα, τι αφορά? Ναι, όλα, τα πάντα. Όταν μας τα πληρώνουν τα αναδρομικά αυτά, πρέπει να έχουν φόρο 6%. Πάνω το κάνουν 3%. Το λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τους δύο, να ευχαριστήσουμε και τη Λία Χριστάρα, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Οδυσσέα Τσολογιάννη και θα παρακολουθήσουμε και την εξέλιξη. Έτσι, γιατί σήμερα εκδικάζεται, να δούμε και πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Ευχαριστούμε θερμότατα. Τώρα θα έρθουν εδώ οι συνταξιούχοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, πάρα πολύ. Θα πάμε τώρα στον Γιώργο Σιδέρη. Πάμε στο Υπουργείο.